Ειρήνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, των ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μονασασών, πατέρων, προπατώρων, πάπων, προπάπων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε στον άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καθίστε για λίγο. Αυτές τις στιγμές τις όμορφες του Εσπερινού κάνουμε το μνημόσυνο, γιατί το πρωί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ο Ορθόδοξος Ιερέας κάνει σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε ημέρα μία Θεία Λειτουργία. Γιατί ο Χριστός μία φορά θυσιάστηκε τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν έχει σημασία η ώρα. Μπορεί να είναι πρωί, μπορεί να είναι μεσημέρι, μπορεί να είναι βράδυ, μπορεί να είναι απόγευμα. Έχει σημασία η προετοιμασία την οποία κάνουμε. Δυστυχώς, ερχόμαστε στο ναό μόνο για τα μνημόσυνα. Να κάνετε μνημόσυνο του εαυτού σας, όσο είστε ζωντανοί, δηλαδή. Καλές πράξεις, οι οποίες θα σας συνοδεύουν. Όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν μας συνοδεύει το αυτοκίνητό μας, ούτε το σπίτι μας, ούτε τα ακριβά ενδύματα. Μας συνοδεύει η καλοσύνη την οποία δείξαμε, η αγαθοσύνη και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετωπίσαμε τους αδελφούς μας. Το λέω συχνά ότι είναι ένας ωραίος φιλοσοφικός περίπατος το να πάμε σε νεκροταφείο. Μα αδελφοί μου, κάναμε νεκροταφείο της υπάρξης μας. Εμείς θάβουμε τον εαυτό μας. Εμείς τον φτάνουμε τόσο χαμηλά. Έχετε έναν από τους ωραιότερους ναούς της περιοχής. Τι να το κάνω εγώ, να έχω ωραίο ναό και να μην είναι στολισμένη η ψυχή μου και η καρδιά μου με έργα αρετής, έργα πνευματικά. Αλλιώς και το μνημόσυνο είναι ξηρός τύπος. Δεν έχει κάτι να προσφέρει. Δεν έχει κάτι να το απολαύσουμε. Απλά θα φάμε τα κόλυβα και τελείωσε. Το θέμα είναι να κάνουμε προσευχή. Δυστυχώς, ακόμη και στο μνημόσυνο, μιλούσατε. Δύο φορές σας παρατήρησα, 4-5 κάνατε θόρυβο. Δεν πειράζει. Ο Θεός να συγχωρήσει πρώτα εμένα που χάνω την προσευχή μου όταν φωνάζετε. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και επειδή ο ιερεύς ζητά το ελαιός του, δεν πειράζει. Ας κάνει εκείνος πίσω. Κάντε το ναό οίκο εμπορίας και οίκο αμαρτίας. Εσείς θα υποφέρετε πνευματικά, όχι εγώ. Εγώ σήμερα είμαι εδώ και αύριο είμαι αλλού. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμάς τους μοναχούς, όπου και να μας πάνε, την ίδια διακονία του εκκλησιαστικού σώματος θα κάνουμε. Την ίδια Θεία Λειτουργία, γιατί παίρνουμε τη βαλίτσα μας και φεύγουμε ανά πάσα στιγμή. Έτσι φεύγει και ο άνθρωπος. Όσες είστε μεγαλύτερες, θυμάστε ότι τότε όταν γεννούσαν το παιδί, έτρεχαν να βρουν τη μαία, την ψάχνανε όποια ώρα και να ήταν. Τέτοια αγωνία πρέπει να έχουμε για την γέννησή μας και την αναγέννησή μας την πνευματική. Το σταράκι μας θυμίζει ότι για να γεννηθούμε πνευματικά πρέπει να πεθάνουμε για τον κόσμο αυτό. Αλλιώς μην περιμένετε να αποκτήσουμε προσευχή. Ήρθατε και προσκυνήσατε την Παναγία, τον Άγιο Παρθένιο, τον Σταξιάρχας, όλους τους Αγίους που βρήκατε μπροστά σας. Η εικόνα είναι ιερή, φυσικά. Και την προσκυνούμε με όλο το δέος της ύπαρξής μας.
Είναι πιο ιερός ο άνθρωπος που είναι εικόνα έμψυχη, ζωντανή. Αυτή η εικόνα μπορεί να καταστραφεί. Μπορεί να αμαυρωθεί, να μαυρίσει. Μπορεί να σπάσει. Και όμως την προσκυνούμε, όπως και να τη δούμε. Μα αν καταλάβουμε την εικόνα των ταξιαρχών, δεν θα τους φιλήσω με τα πόδια που είναι τόσο θαυματουργοί. Φυσικά και θα φιλήσουμε. Έτσι είναι η εικόνα του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, ο άνθρωπος. Πολλές φορές είναι μαυρισμένος, ταλαιπωρημένος, αναγκεμένος, δυσκολεμένος, ανάλογα την πνευματική του κατάσταση και προσπαθεί να ακουμπήσει τον Χριστό. Ο Χριστός αυτή την εικόνα, όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, την ξανακαινουργώνει. Την κάνει έτσι όπως την κατασκεύασε. Οι Άγιοι δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι σαν και εμάς. Αλλά δεν έχουν τον δικό μας αδιαχείριστο εγωισμό. Έχουν ταπείνωση. Και τους οδηγεί ο Θεός εκεί που θα οδηγήσει όλους μας. Στο φως του Παραδείσου. Γι' αυτό μας έπλασε. Για να χαρούμε τον Παράδεισο. Θα ευχηθώ στους και κειμενούς αδελφούς που μόλις μνημονεύσαμε να απολαύσουν τον Παράδεισο. Αυτό όμως έχει να κάνει σε σχέση με τα δικά μας έργα. Αν εμείς δεν προσπαθήσουμε, μην περιμένετε τον Θεό που δεν είδαμε στην ύπαρξή μας, στην καρδιά μας, να το δούμε κάπου αλλού. Διαβάζοντας αυτές τις μέρες ένα βιβλίο για τον αρχαίο σοφό, τον Σοκράτη, κάπου λέει ότι ο Θεός είναι μονάδα, αλλά δεν είναι και μονάδα. Ναι, αποκαλύπτεται ο Θεός σε καθαρές καρδιές. Και ας μην είναι βαπτισμένοι, γιατί δεν υπήρχε το βάπτισμα τότε. Απλά ήσαν ανοιχτές στο Θείο Έλεος. Οι δικές μας καρδιές είναι ανοιχτές στο Θείο Έλεος. Ή κλειδαμπαρώνουμε την πόρτα και πετάμε και το κλειδί, γιατί θέλουμε την αυτάρκειά μας, θέλουμε να αποφασίζουμε μόνοι μας. Λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, και με αυτό θα τελειώσω. Κάτι για το οποίο πολλές φορές το διάβασα, τη 15η-16η το πρόσεξα. Λέει, όταν δε γυράσεις, γερνάει ο άνθρωπος, όχι μόνο σωματικά. Μπορεί να είναι 8 ετών και να είναι ήδη γερασμένος. Η διάθεσή του δηλαδή να είναι βεβαρημένη, να βαριέται που ζει, να το πω απλά. Όταν δε γυράσεις, λέει ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος μόνιμα ήταν ενθουσιώδης, εκτενείς τα σχήρας και άλλο σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Θα απλώνεις, λέει, τα χέρια σου. Θα σε ζώνει άλλος, θα σε αγκαλιάζει δηλαδή άλλος υπό μάλλης κάτω της μασκάλας και θα σε πηγαίνει αυτού εκεί που εκείνος θέλει, όχι εκεί που θες εσύ. Έτσι είναι η ζωή. Εσείς όταν γεννήσατε το παιδί σας το καθοδηγούσατε. Όταν το παιδί μεγαλώσει θα σας βοηθά και θα σας καθοδηγεί. Είναι δύσκολο φυσικά να δεχθείς να σε καθοδηγήσει το παιδί σου. Αν είσαι σοφός όμως, σκέπτεσαι ότι θέλει το καλό σου. Και τα παιδιά μας μαθαίνουν. Αν είχαμε καθαρούς οφθαλμούς από αυτά θα μαθαίναμε. Το μνημόσυνο μας μαθαίνει, αδελφοί μου, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε ανάγκη των άλλων ανθρώπων. Να συνεργαστούμε, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συνομιλήσουμε επίσης όρις, να συναποφασίσουμε για να συμπορευθούμε. Ένας άνθρωπος μόνος του, αμόνος του εντελώς, χωρίς να είναι αφιερωμένος στον Θεό, χωρίς να αγαπά τον Θεό, βιώνει την κόλαση. Αυτό είναι κόλαση. Η μοναξιά, ενώ οι άλλοι θα γλεντάνε και θα χαίρονται την παρουσία του Θεού. Θα ευχηθώ στους αδελφούς τους και κοιμημένους να χαρούν τον Παράδεισο και να μας στέλνουν λίγη ευλογία από τον Παράδεισο και σε όλους εμάς. Αμήν.